Με το Dragon Ball Super να έχει ολοκληρωθεί, από παντού ακούγονται δυνατά οι ίδιες ερωτήσεις. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Πού πάει η σειρά και τι θα δούμε στο μέλλον? Θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια ή υπάρχουν ήδη σχέδια? Και ευτυχώς η Toei Animation δεν έχασε καθόλου χρόνο και μας απάντησε τα πάντα δίνοντάς μας ένα νέο teaser. Καιρός λοιπόν να το δούμε, να το αναλύσουμε και να εντοπίσουμε τι στοιχεία μας δίνει, συνδυάζοντάς τα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, για να καταλάβουμε πού βαδίζει η σειρά. Η ταινία χρονικά θα βρίσκεται μετά το τέλος του τουρνουά της δύναμης. Βασίζεται στην προέλευση των Saiyan και οι δημιουργοί υποσχέθηκαν ότι θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη δύναμη του Goku και των θύλων του, πολύ πιθανότατα υπονοώντας τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταμόρφωση του Super Saiyan, τις οποίες πρόσφατα αποκάλυψε ο Toriyama. Θα δοθεί βάση στη σχέση μεταξύ των Saiyans και του Freezer και επίσης θα παρουσιαστεί ένας νέος εχθρός, ο οποίος θα είναι ειδικά σχεδιασμένος για την ταινία. Φεύγοντας όμως από τις λεπτομέρειες για την ιστορία, καιρός να δούμε τι στοιχεία μας φανερώνει το teaser όσο αφορά το animation. Αρχικά βλέποντάς το, είναι φανερό ότι το βίντεο λειτουργεί περισσότερο ως παρουσίαση των ικανοτήτων των νέων μοντέλων χαρακτήρων παρά σαν teaser της ταινίας. Δεν έχει σκοπό να μας δώσει πληροφορίες για την ιστορία, αλλά περισσότερο δίνει βάση στην παρουσίαση και το animation. Οι ταινίες Battle of Gods και Resurrection F κάναν ακριβώς το ίδιο, δίνοντάς μας δύο clips, τα οποία αν και δεν βρίσκονταν στις ταινίες, λειτουργούσαν περισσότερο σαν διαφημιστικά. Πριν όμως αναλύσουμε το teaser, πρέπει να εξηγήσουμε κάτι πολύ βασικό. Το Dragon Ball Z, το οποίο πολλοί θεωρούν πολύ ανώτερο από το Super από άποψη animation, στην πραγματικότητα δεν είχε σχεδόν καθόλου animation. Οι περισσότερες μάχες αποτελούνταν από πολλές επαναλαμβανόμενες σκηνές, συνήθως χαρακτήρων να χτυπάνε ο ένας τον άλλον για πολλή ώρα με τις ίδιες γροθιές, και πολύ καλά storyboards, τα οποία κυρίως οφείλονταν στο γεγονός ότι πολλές από τις σκηνές τις παίρνανε κατευθείαν από το μάγκα του Toriyama, ο οποίος από τη φύση του ήταν πολύ ταλαντούχος στην τοποθέτηση της κάμερας. Ήξερε πώς να αποδίδει πίεση, πόνο ή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τις σωστές οπτικές γωνίες, κάνοντας έτσι ένα στατικό μάγκα να δείχνει ενδιαφέρον. Με αυτό το προνόμιο και επίσης τη συνοχή στο σχέδιο ένα επεισόδιο, το Zeta κατάφερε να κρύψει την έλλειψη πραγματικού animation. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτό εδώ δεν είναι καλό animation. Είναι μια πανέμορφα σχεδιασμένη ακίνητη εικόνα, στην οποία έχουν ζωγραφιστεί τριγύρω διάφορα εφέ και το animation, δηλαδή η κίνηση, είναι ελάχιστη και επαναλαμβανόμενη. Αυτό σε αντίθεση είναι animation. Πραγματική κίνηση που αποτελείται από πολλά διαφορετικά σχέδια, τίποτα δεν είναι στατικό, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι αυτά τα σκίτσα κουνιούνται. Γυρνώντας το teaser, αρχικά παρατηρούμε την τεράστια διαφορά μεταξύ του Goku που είδαμε στο τέλος του τουρνουά της δύναμης και αυτού εδώ. Πού οφείλεται όμως αυτό? Πριν ξεκινήσει η δημιουργία του animation, το στούντιο αναθέτει σε ένα άτομο, τον character designer, να φτιάξει τα μοντέλα των χαρακτήρων. Στη συνέχεια αυτά τα μοντέλα δίνονται στους animators και αυτοί σχεδιάζουν τις σκηνές τους, προσπαθώντας να ζωγραφίσουν τους χαρακτήρες όσο το δυνατόν κοντινότερα γίνεται στο αρχικό σχέδιο που τους έχει δοθεί. Αυτό σημαίνει το σώμα, τα μαλλιά, τα ρούχα, τις σκιές όταν πέφτει το φως πάνω στο χαρακτήρα και πολλά άλλα. Αν και πάντοτε τα αρχικά σχέδια που δίνονται διορθώνονται πριν χρησιμοποιηθούν για το τελικό animation, η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Άρα, πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μια σειρά και ο χαρακτήρας στην οθόνη να διαφέρει από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει ή να έχει μικρές ατέλειες, όπως για παράδειγμα λάθος τοποθέτηση στα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μια παραγωγή για ένα επεισόδιο μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 6 μήνες για να ολοκληρωθεί. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει το να γραφτεί το σενάριο και οι διάλογοι, στη συνέχεια να ετοιμαστούν τα storyboards και τέλος να ηχογραφηθούν οι φωνές και να ζωγραφιστεί το animation. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα του Dragon Ball Super ήταν ότι σαν παραγωγή ξεκίνησε πολύ νωρίς, θέλοντας να δοθεί μια νέα σειρά στους νέους fans που είχαν δημιουργηθεί χάρη στο Dragon Ball Kai. Αποτέλεσμα ήταν ότι δεν είχαν ετοιμαστεί αρκετά επεισόδια πριν ξεκινήσει η σειρά να προβάλλεται στην τηλεόραση, έτσι, όταν εμείς βλέπαμε το πρώτο επεισόδιο, το πέμπτο επεισόδιο, το οποίο είχε πάρα πολύ δράση, να βρίσκεται ακόμα στη φάση του σεναρίου. Όταν τα στούντιο αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, η πρώτη τους επιλογή είναι να απλουστεύσουν το περιεχόμενο του επεισοδίου. Οι διάλογοι γράφονται πιο απλοί,
Η ιστορία χάνει πολύ μεγάλο μέρος του περιεχομένου της και στα storyboards αναγκάζονται να δώσουν βάση σε πιο απλές σκηνές. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που σειρές με λιγότερα επεισόδια έχουν πολύ περισσότερη συνοχή στα σχέδιά τους, καθώς και καλύτερο animation. Όσο λιγότερα τα επεισόδια, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην παραγωγή. Γυρνώντας πίσω στο Super, όλοι θυμόμαστε πώς έδειχνε το επεισόδιο 5 και γενικότερα μεγάλο μέρος της σειράς για πάρα πολύ καιρό. Απλό animation, μέτρια σχέδια και διάλογοι που κάνουν τους χαρακτήρες να ακούγονται σαν διαφορετικά άτομα. Αν και η ευθύνη προφανώς δεν είναι του στούντιο που ανέλαβε την παραγωγή, αλλά οφείλεται καθαρά στη λανθασμένη επιλογή να ξεκινήσει η σειρά τόσο σύντομα, δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι τα μοντέλα των χαρακτήρων δεν βοήθησαν την κατάσταση. Για το Super, ο σχεδιαστής των μοντέλων ήταν ο Τανταγιώση Γιαμαμούρο, ο οποίος προσφέρει σχέδια για τη σειρά από την 8η ταινία Dragon Ball Z και μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άτομα στην ιστορία του animation του Dragon Ball. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι δεν έχει σχεδιάσει χαρακτήρες για το άνιμε, αλλά αντίθετα χρησιμοποίησε σχέδια τα οποία είχε αρχικά ετοιμάσει για την προηγούμενη ταινία Dragon Ball, Battle of Gods. Προφανώς ο λόγος ήταν η έλλειψη χρόνου. Πολύ απλά δεν του επέτρεψαν να πειραματιστεί. Θα μου πείτε όμως, πού είναι το πρόβλημα να χρησιμοποιούμε σχέδια τα οποία ήταν για μία ταινία? Η ταινία δείχνει πολύ ωραία, δίχως περίεργα στιγμιότυπα ή κακοσχεδιασμένες στιγμές. Ωστόσο όμως, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ταινίες σαν παραγωγές έχουν διαφορετική διαχείριση από τις σειρές. Ο σχεδιασμός τους ξεκινάει πολύ νωρίτερα και η επίβλεψη είναι πολύ καλύτερη, ώστε όλα να δείχνουν συνεχώς πανέμορφα. Τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για το Super ήταν μια μίξη της δουλειάς του Τανταγιώση Γιαμαμούρο στον Μπου Σάγκα και των νέων μοντέλων του Toriyama. Αν και χρησιμοποιούσε τα σχέδια του Toriyama ως αναφορά, πρόσθετε δικές του λεπτομέρειες, όπως μεγαλύτερους μύες, χαρακτηριστικά προσώπου τα οποία θύμιζαν περισσότερο χαρακτήρες από τον Dragon Ball Z και φυσικά μια ιδιαίτερη σκιαγράφηση, η οποία αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτά τα σχέδια. Γενικότερα τα μοντέλα απαιτούσαν πολύ λεπτομέρεια ώστε να δείχνουν σωστά, η οποία με τη σειρά της απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Γυρνώντας πίσω στο teaser, το νέο μοντέρνο σχέδιο που βλέπουμε δόθηκε αυτή τη φορά από ένα διαφορετικό άτομο, τον Naohiro Shitani, όπου στη δική του περίπτωση αναφέρθηκε ότι πριν ολοκληρώσει το σχέδιό του, βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Toriyama και του ζητούσε να του δώσει τη γνώμη του. Και μπορούμε γρήγορα να εντοπίσουμε τις διαφορές. Η κύρια διαφορά είναι ο πιο γωνιώδης σχεδιασμός του Goku, ο οποίος επιτρέπει σε περισσότερες εκφράσεις και συναισθήματα τα οποία μπορούν να εκφραστούν, καθώς επίσης και σε περισσότερη ευληγησία κατά την κίνηση. Όταν δεν περιορίζεις από υπερβολική λεπτομέρεια, μπορείς να σχεδιάσεις την κίνηση του χαρακτήρα, ελέγχοντας παρόλα αυτά πλήρως το βάρος του. Κάποιοι animators κάνανε το ίδιο στο Dragon Ball Super, αγνοώντας τα αρχικά μοντέλα χαρακτήρων και δίνοντας τις δικές τους ιδέες, καθώς και ορισμένες καλοσχεδιασμένες σκηνές. Όπως βλέπουμε εδώ, ο 17 δέχεται την ακτίνα και για λίγο προσπαθεί να την μπλοκάρει. Στη συνέχεια παρόλα αυτά η πίεση τον πετάει πίσω, και επίσης και στον ιδιαίτερο βηματισμό της 18. Και οι δύο περιπτώσεις είναι άψογα παραδείγματα για το πόσο γωνιώδης σχεδιασμός και η ελάχιστη λεπτομέρεια βοηθούν για πιο εντυπωσιακές σκηνές. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο είναι η σκιαγράφηση. Στο Super, αν και η σκιαγράφηση είχε γίνει πιο απλή, συγκεκριμένα από την άποψη ότι όλες οι σκιές ήταν μια ευθεία γραμμή, η οποία άλλαζε σε ένα σημείο για να δημιουργεί την καμπύλη μεταξύ μάγουλου και ματιού, γινόταν επίσης η χρήση highlights. Δηλαδή σε κάποια σημεία του προσώπου, τονιζόταν το φως το οποίο έπεφτε στο δέρμα του χαρακτήρα. Αν και αυτή η ιδέα βοηθούσε σε μια μεταμόρφωση, και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ το απόλυτο ένστικτο χωρίς να έχει highlights, στη βασική μορφή έκανε το δέρμα το χαρακτήρα να γυαλίζει χωρίς λόγο, και επίσης ανάγκαζε τους σχεδιαστές να ζωγραφίζουν το βασικό σχέδιο, στη συνέχεια να προσθέτουν σκιές και στο τέλος να προσθέτουν και τα highlights, τα οποία επίσης απαιτούν υπερβολική εμπειρία για να τοποθετηθούν σωστά. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει σωστή τοποθέτηση highlights σε λίγο χρόνο, ώστε το τελικό μοντέλο να εξακολουθεί να δείχνει ωραίο. Η λύση πολλών animator στο Super ήταν να τα εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά στις βασικές μορφές ή όταν κάποιος χαρακτήρας δεν χρησιμοποιούσε την άβρα του. Στο νέο σχέδιο, η σκιαγράφηση έχει γίνει τελείως βασική και ο τονισμός των μαλλιών έχει επίσης εξαφανιστεί. Αυτό που προσφέρουν τα νέα μοντέλα είναι ένας εύκολος τρόπος ώστε να ζωγραφίσεις περίπλοκο animation δίχως να ταλαιπωρήσει με λεπτομέρεια στο σχέδιο. Ωστόσο, ο κάθε σχεδιαστής μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει επιπλέον λεπτομέρεια και να διορθώσει λάθη, δίνοντας έτσι στους χαρακτήρες τις δικές τους λεπτομέρειες και κάνοντάς τους να δείχνουν όπως τους θυμόμαστε. Εν κατακλείδη, η βάση της ταινίας από άποψη animation θα είναι στη δράση. Αν ποτέ αναρωτηθήκατε γιατί πολλές σειρές έχουν πανέμορφο, περίπλοκο και γρήγορα animation, ενώ το Dragon Ball δεν είχε δώσει ως τώρα κάτι παρόμοιο, ετοιμαστείτε να ενθουσιαστείτε. Τα νέα μοντέλα θα είναι υπερβολικά φιλικά προς το animation και αναμένεται ότι η νέα ταινία θα μας εκπλήξει. Από Mazinger Destro Extreme,
Γεια σας.